Σοκ και αναστάτωση προκάλεσε στους ξανθιώτες, φιλάθλους και πολίτες η είδηση ενδεχόμενου υποβιβασμού της Ξάνθης από την Αλφα Εθνική. Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε ο κύριος Πέτσας, για τα αδικήματα για τα οποία γνωμοδότησε η Επιτροπή δεν προβλέπεται υποβιβασμός. Έτσι, διασφαλίζεται ότι δεν θα υποβιβαστούν ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, αν και δεν αναφέρθηκε βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συγκεκριμένα, χωρίς όμως παρέμβαση της κυβέρνησης στην διαδικασία λήψης απόφασης από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Super League και χωρίς να αμφισβητηθεί η απόφαση της Επιτροπής. Υπήρξε μια αναστάτωση. Είναι γνωστό ότι η Ξάνθη δεν αντιπροσωπεύει μόνο την πόλη της Ξάνθης η ομάδα μας, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η μοναδική ομάδα που συμμετέχει στην 10η κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από όλη τη Βόρεια Ελλάδα πλην Θεσσαλονίκης. Συνεπώς, είναι μια ομάδα που την αγαπάνε οι πολίτες όλη τη Βόρεια Ελλάδα και η είδηση αυτή ήταν λίγο αναπάντεχη και προκάλεσε και ένα σοκ. Και έχω πει κατά επανάληψη ότι πρέπει να καταλάβουν οι κεντρικές διοικήσεις σε αυτό το τομέα που εκπροσωπούν ότι δεν πρέπει να παίζουν με αυτούς τους θεσμούς και ιδιαίτερα με μια περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες που αυτή η ομάδα για μας είναι κόσμημα εδώ και πολλά χρόνια. Είτε με τον επενδύο πραγματικά το συγχαίρεμο που ήρθε και εδώ διατήρησε τόσα χρόνια την ομάδα μας, είτε τον ίδιο το σύλλογο ως φορέα, αλλά ιδιαίτερα την κοινωνία και ακόμη περισσότερο την παιδεία. Που πραγματικά σε αυτή την ομάδα γαλουχίζονται παιδιά και διαμορφώνουν χαρακτήρες και κάνουν επαγγελματικές αντιδρομίες. Και δεν δίνουμε το δικαίωμα σε κανέναν να παίζει παιχνιδάκια με τη δική μας ηθική. Γιατί για μας είναι ηθική. Δεν μπορούν με τεχνάσματα να προσπαθήσουν να μας δημιουργήσουν προβλήματα υποβιβασμού και προστήματα με την αιτιολογία ότι επειδή η ομάδα είναι οικονομικά καλά πρέπει να πληρώσει 200.000 ευρώ. Νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητος. Πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση για όλη τη Βόρειο Ελλάδα θα πω. Ιδιαίτερα όμως να σταθώ στο θέμα της Ξάνθης. Η ομάδα μας δεν είναι μια απλή ομάδα. Εκπροσωπεί όλη τη Θράκη και μάλιστα εκπροσωπεί και τις μειονότητες. Είναι ο συνδετικός κρίκος όλης της κοινωνίας και δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να έχουμε εξωαγωνιστικά κριτήρια και να βρεθεί η ομάδα μας εκτός αλφα εθνικής κατηγορίας. Νομίζω πως η κυβέρνηση θα πρέπει να το λύσει αυτό το πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πολύ μεγάλος εκνευρισμός και αναστάτωση και φοβάμαι πως εάν επικρατήσει η θέση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού θα έχουμε μεγάλα παρατράγωδα σε μια ευαίσθητη και πάλι να τονίσω και ακριτική περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει ειδικότερα αφαίρεση βαθμών στην ομάδα που υποπίπτει στα παραπτώματα για τα οποία γνωμοδότησε η Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι είναι κατευθυνόμενο, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, με την ιστορία τους τόσα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Το θέμα είναι καθαρά, έχει να κάνει με πολιτική και όταν λέμε με πολιτική είναι κατευθυνόμενο από το συγκεκριμένο Υφυπουργό Αθλητισμού, γιατί δεν μπορεί μια τέτοια απόφαση να παίρνεται 6 παρά 5 όταν 6 ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τώρα το έχω μάθει, δεν το κατέχω το θέμα, δεν γνωρίζω για αναστάτωση. Δεν νομίζω αναστάτωση. Αν παρανόμησαν, στο καλό. Η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει θέμα. Από κάτι ανυπόστατο πάνε να βγάλουν πράγματα που δεν υπάρχουν. Υπάρχει σοβαρός λόγος να υποβιβαστεί η Ξάνθη. Για ποιο λόγο? Όχι μόνο στους φιλάθλους και σε όλους τους πολίτες. Γιατί η πόλη μας γινόταν γνωστή λόγω και του ποδοσφαίρου. Πρέπει να παραμείνει η ομάδα. Φυσικά πρέπει να παραμείνει. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό? Τώρα είναι κάτι που γνωρίζει όλος ο κόσμος, το ψιθυρίζει και δεν το λέει δημόσια. Άλλο δεν μπορώ να πω κάτι. Ότι είναι καιρός κάποια στιγμή η κεντρική διοίκηση του κράτους και όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να αντιληφθούν πως η Ελλάδα δεν τελειώνει στη Θεσσαλονίκη ή πριν τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια Βόρειος Ελλάδα την οποία θα πρέπει άμεσα να την βλέπουν ως ίσο προς ίσος.
Δεν είναι δυνατόν μια ομάδα η οποία με το που εμφανίστηκε στην Α εθνική κατηγορία να έχει προκαλέσει πανικό σε τόσο μεγάλες ομάδες. Και εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε είναι το τι έχει προσφέρει αυτή η ομάδα στην περιοχή της Θράκης. Τόσο η Ξάνθη όσο και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι μια μικρή ομάδα, είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα της Θεσσαλονίκης.